Ομιλήματα. Αλογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου σηκώνει τα τηλέφωνα, καταγράφοντας ερωτήσεις, απορίες και οτιδήποτε άλλο. Έχετε την καλοσύνη να μας μεταφέρετε. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Σας ταξιδέψουμε σήμερα στην Ελλάδα, στην παράδοσή μας και στην Ορθοδοξία μέσα από το κλασικό βιβλίο του Φώτη Κόντογλου, Ευλογημένο Καταφύγιο, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Μαγευτικό βιβλίο και πολλαπλά ωφέλιμο. Ξεκινάει με τις απλές χαρές του καλοκαιριού, ξεμακραίνοντας από την ταραχή της πολιτείας. Ευλογημένος ο άνθρωπος που μπορεί τώρα το καλοκαίρι να ξεμακρύνει για λίγο από την ταραχή της πολιτείας. Αν του αρέσει η θάλασσα, ας πάει σε κανένα νησί που δεν είναι ακόμα χαλασμένοι οι νησιώτες ή σε κανένα ψαραδοχώρι. Να μην κουβαλήσει όμως μαζί του την πολιτεία, όπως κάνουν πολλοί, που από τη μια θέλουν να αφήσουν την ταραχή πίσω τους και από την άλλη κουβαλάνε μαζί τους όλα τα περίπλοκα και κουραστικά καθέκαστα της πολιτείας. Βέβαια, ο Κόντογλου έρθει πριν μερικές δεκαετίες και εδώ που τα λέμε, ακόμα και αν δεν θέλουμε να κουβαλήσουμε μαζί τις έγνοιες της πολιτείας, δύσκολα θα βρούμε κάποιο νησί που εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης να μην μας θυμίζει πάρα πολύ τις μεγάλες πόλεις και την Αθήνα. Επομένως, το μόνο που μας έμεινε είναι το βιβλίο του Κόντογλου, που μας μιλάει και μας μεταφέρει σε ένα παρελθόν που είχε αρκετά καλά. Δεν είχε μόνο καλά, αλλά αυτά τουλάχιστον τα είχε. Πάρε μαζί σου όσο λιγότερα πράγματα μπορείς. Γιατί το πιο μεγάλο κέρδος που θα έχεις πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο μέρος θα είναι η ευχαρίστηση που νιώθει ο άνθρωπος σαν του λείψουν πολλά πράγματα που τα έχει στην πολιτεία τόσο εύκολα και που εκεί πέρα θα του φαίνεται σαν κάποια μεγάλη απόλαυση και χαρά το πιο παραμικρό πράγμα. Δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που δεν τους λείπει τίποτα και δεν έχουν την ελπίδα να λαχταρίσουν κάποιο πράγμα, είτε φαγητό είναι, είτε ξεκούρασμα, είτε ομιλία, είτε ζεστασιά, είτε δροσιά. Πόσο δίκιο έχει ο Κόντογλου, φίλοι ακροατές, μας το λένε και οι ψυχολόγοι σήμερα, ότι η υπερβολική κατανάλωση και η επιδίωξη της συνεχούς απόλαυσης των ημερών μας οδηγεί στην κατάθλιψη, δηλαδή στο να μην επιθυμεί ο άνθρωπος τίποτα. Και επίσης και η έλλειψη κανόνων και ορίων οδηγεί στο να μαραθεί η επιθυμία, φίλοι ακροατές. Και ζούμε στην εποχή της κατανάλωσης και της άνευ ορίων ικανοποίησης των επιθυμιών μας, οπότε αυτό το οποίο μας κινεί υποτίθεται στην ουσία το σκοτώνουμε, την επιθυμία μας δηλαδή. Και καλότυχοι αλήθινα όσοι δεν τα έχουν όλα εύκολα και για τούτο γίνονται για δάφτους ολοένα νέα και δροσερά όλα τα πράγματα. Λοιπόν, μην πάρεις πολλά πράγματα μαζί σου για να μην πάρεις και την ατονία και την αρρωστιά που δίνει στον άνθρωπο η εύκολη απόλαυση. Τότε θα καταλάβεις πόσο πολύτιμα είναι και τα πιο τυποτένια πράγματα. Η μοναξιά θα δώσει αξία στην απλή παρέα, η πείνα στο μαύρο ψωμί, η κούραση στο σκληρό στρωσίδι. Η πείρα του ήλιου και η αρμύρα της θάλασσας θα ψήσει το πετσί σου, θα στύψει το κορμί σου και την πληγιασμένη ψυχή σου και θα νιώσεις πως ζεις αληθινά, όπως ζουν τα άλλα τα πλάσματα που απομείνανε στο φυσικό τρόπο της ζωής τους. Θα καταλάβεις στο κορμί σου και στην ψυχή σου αληθινή υγεία και κάποια ζωντάνια που την είχες ξεχάσει. Και αυτό που έλεγες υγεία στην πολιτεία θα σου φανεί τότε σαν αρρώστια.
θα ξεκουραστείς από την απλοποίηση της ζωής σου, αν βέβαια δεν είσαι ολότελα χαλασμένος, ώστε να έχεις την ιδέα πως η ευτυχία είναι το να είσαι μπερδεμένος μέσα σε χίλια δυο σκοινιά και να έχεις στο μυαλό σου άλλες τόσες έγνοιες. Σαν αρχίσεις να ξεχωρίζεις σιγά σιγά τον εαυτό σου, που ήτανε πρωτύτερα πολύ μακριά, σαν ίσκιος, και να κάνεις συντροφιά μαζί του χωρίς να στενοχωριέσαι. Δεν θέλω να πω πως θα πιάσεις να μιλάς με τη θάλασσα, με τα δέντρα, με τα πουλιά, με τις πέτρες και να τα λες αδέλφια μου όπως έκανε ο Άγιος Φραντζέσκος, αλλά θα σου φαίνεται πως δεν πέφτεις από την κουτί σου την αξιοπρέπεια, σαν ξαπλώσεις το χώμα και κοιτάζεις ώρες τα μαμούνια, είτε σαν κάθεσαι στη θαλασσόπετρα και σεριανίζεις τα ψαράκια, τα καβούρια και τα άλλα τα ζωντανά τα αρμυρού νερού, δίχως να κουράζεσαι και να βαριέσαι. Καλοκαίρι είχα πάγει σε ένα ψαραδοχώρι και κάθισα 1-2 μήνες εκεί πέρα. Τα σπίτια ήταν χτισμένα απάνω σε μια ναγκάλη της θάλασσας, όλο άμμος ψηλός, ανάμεσα σε δύο κάβους χαμηλούς και ήμερους. Τις πιο πολλές φορές η θάλασσα ήταν ίσια και γυαλιστερή σαν τζάμι. Ανοιχτά ήταν φουνταρισμένα καμιά σαρανταριά ψαροκάικα και 5-6 φελούκες, όλα ομορφοβαμμένα. Ήτανε στο γυαλό αραγμένες και κάποιες παλιόβαρκες πισωμένες και ένα δυο σαράβαλα τραβηγμένα έξω, μπαταρισμένα στο ένα πλευρό, με ξυλωμένα μαδέρια, με την καρίνα καταφαγωμένη, με το σωτρόπι ξεκαρφωμένο, με την τρύπια κοιλιά τους γεμάτη άμμο. Κάθε πρωί γυρίζανε από το ψάρεμα τα καΐκια. Τα ψάρια τα στέλνανε στην πολιτεία με τις ψαροπούλες. Τεινάζανε τα δίχτυα στην ακρογιαλιά και γέμιζε η αμμουδιά αθερίνες και άλλα μικρόψαρα. Αυτό το ξέρανε ανθρώποι και ζώα και κατεβαίνανε από πολύ πρωί οι πιο φτωχοί για να μαζέψουν κανένα ψαράκι. Αλλά κάθε πρωί έβλεπες και κατεβαίνανε στο κατάγυαλο όχι μονάχα οι γάτες του χωριού αλλά και οι κότες. Το κάθε ζωντανό ήταν ψαροφάγος αυτό το χωριό, από τους ανθρώπους ίσα με τα πουλιά. Εγώ είχα όλα τα σάρτια μου για να περνώ την ώρα μου απλά και ήσυχα. Η μέρα περνούσε χωρίς να τη βαρεθώ, σαν το νερό στο στόμα του διψασμένου. Και η νύχτα το ίδιο. Ο ύπνος μου ήτανε σαν του Ιακώβ, που έβλεπε στον ιερό του να ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Μακάρια ζωή, ήμερη, με το τίποτα γίνεται ευτυχισμένος ο άνθρωπος και δεν το ξέρει, γιατί δεν θέλει φτηνή ευτυχία, παραθέλει ακριβοπληρωμένη δυστυχία. Άμα ψήλωνε ο ήλιος 2-3 μπόγια, πιάνανε και τραβούσανε τα νερά, ώσπου έβλεπε στα καΐκια που ήταν φουνταρισμένα σε μια τουφεκιά απόσταση από τη στεριά να γέρνουνε απάνω στην πάντα τους, επειδή η καρίνα έβρισκε στον πάτο της θάλασσας. Γιατί εκείνος ο κόρφος ήταν ολότελα ρηχός. Μπορούσες να περπατήξεις 100-200 οργές την ώρα που ήταν ξέρα και να είναι το νερό ίσα με το γόνατό σου. Ο πάτος της θάλασσας ήταν γεμάτος τρύπες λογιών-λογιών, άλλες ψηλές, άλλες χοντρύτερες, άλλες μονές, άλλες διπλές, άλλες εκλειδαρότρυπες, άλλες τριγυρισμένες με ένα αλώνι από ψηλόν άμμο, όπως κάνουν στη στεριά τα μερμήγκια. Η κάθε τρύπα έχει και ένα ζωήφιο βαθιά μέσα στην άμμο, είτε σκουλίκι, είτε μπουρλήθρα, είτε χιβάδα, είτε σουλίνα, είτε καραβίδα. Είχα μια σουλινόβεργα και έβγαζα σουλίνες, κίτρινες σαν και χρυπάρι. Ήταν ένας γέρος καπετάνιος από τα μπουγάζια της πόλης και είχε ένα καφενεδάκι στην ακρογιαλιά με ένα τσαρδάκι απ' έξω. Εκεί πέρα έτρωγα και ξεκουραζόμουνα, μαγείρευε η γυναίκα του. Παρέα μου ήταν ο καπτάν Νόλης και οι ψαράδες. Η χαρά μου ήτανε που είχα γίνει κι εγώ σαν ψαράς, ηλιοκαμένος, αλυσαχνιασμένος, αμπαρμπέριστος και αγράμματος, τόσο που να μην ξεχωρίζω από δάφτους. Τα γράμματα και τα άλλα τα στολίδια
τα είχα παρατήσει στην Αθήνα. Άμα βολεύανε καμιά βάρκα ή την καλαφατίζανε, βοηθούσα κι εγώ. Καραβομαραγκός, καλαφάτης και στο τέλος ζωγράφιζε και καμιά γοργόνα στη μάσκα του καϊκιού. Τον καφενέ τον λέγανε το Χρυσούνα Πίδιον. Πολλοί ψαράδες ήταν οι πρωτύτερα γεμιτζίδες, δηλαδή θαλασσινοί, καραβίσκοι, και γνωρίζανε πολλές καλές ιστορίες. Ένας ήτανε πηγεμένος πολλές φορές στον κίτρινο ποταμό της Κίνας με τα παπόρια. Με αυτούς τους ανθρώπους έζησα αγαπημένα και ήσυχα. Το μονάχο γλέντι μας ήταν ένα παλιό φωνόγραφο που έπαιζε τραγούδια ανατολίτικα και ένα δυο τροπάρια από την εκκλησιά, από τον πρωτοψάλτη τον Αυπλιώτη, που ήταν ζωγραφισμένος απάνω στην πλάκα με το Μετζίτ Φέση. Είχαν δοσμένη μια βάρκα και γίνηκα κι εγώ καραβοκύρης. Είχε ένα πανί λατίνι και ένα φλόκο και αγαντάριζε στη φουρτούνα, γιατί ήταν το σκαρίτης χοντροκομμένο, φαρδί και θαλασσομάχο. Έκανα την κουμπάνια μου από φαγή και νερό, εισάριζα το πανί και έβγαινα στο πέλαγο με φρέσκο αγέρα. Αντίκριστο χωριό, 2-3 μίλια ανοιχτά από τη στεριά, ήταν δυο νησάκια και πήγαινα πότε στόνα, πότε στ' άλλο για να πιάσω γαρίδες. Επειδή και τα δυο νησιά είχαν από ένα λιμανάκι που ήταν σαν πελεκημένο μέσα στο βράχο. Εκεί μέσα είχε κολυφάδες, μύδια, κοροχύλες, καμιά φορά έπιανα και κανένα μεγάλο καβούρι, που είναι ένας μεγάλος και άγριος κάβουρας, που το φαγί του είναι πιο γλυκό από τον αστακό. Καμιά φορά έπαιρνα μαζί μου και τον Παναγιώτη, τον εγγονό του καπτάν Μανώλη, αλλά τις πιο πολλές φορές πήγαινα μοναχός και ήμουνα σαν τον Ροβινσόνα. Μάζευα και κρύταμα, κάπαρι, που είχε πολύ σε εκείνα τα ξερόνισα, είχε και σαλιγκάρια απάνω στις ασφάκες. Ύστερα από τη δουλειά μου, κάθιζα να φάγω. Έκανα το σταυρό μου και τρώγα με πολύ όρεξη ό,τι μου βρισκότανε. Κανένας λόρθος δεν έτρωγε σαν και εμένα. Ένα άγριο δενδράκι με απόσκεζε. Κι που έτρωγα, σεριάνιζα ολόγυρα το νησί μου, που μοσκοβολούσανε τα σκήνα, κοίταζα τη βάρκα μου που την είχα αραγμένη μέσα στο λιμανάκι, την κοίταζα με πολύ αγάπη σαν να ήταν παιδί μου, και εκείνη σιγοκουνούσε τα αλμπουρό της, λες και μου κουβέντιαζε. Η θάλασσα μοσκοβολούσε και άνοιγε περισσότερο την όρεξή μου. Ένα-δυο θαλασσοπούλια καθόταν απάνω στα μαύρα βράχια και μου βαστούσαν συντροφιά από μακριά, περιμένοντας να αποφάγω για να πάνε και αυτά όσα θα απομνήσκανε από το βασιλικό τραπέζι μου. Παρεκτός από αυτές τις ψυχές, άλλη ανασαμιά δεν υπήρχε απάνω στο ρημονήσι. Μονάχα τα κύματα βογκούσανε μακριά από τη βορεινή μεριά του νησιού. Σαν τελείωνα το φαγητό μου, ξάπλωνα και έπαιρνα έναν ύπνο, ποτέ στη στεριά, ποτέ μέσα στη βάρκα, κάτω από την τέντα που έκανα με το φλόκο αναλόγως το κέφι μου. Το αλαφροκούνημα της βάρκας με γλυκοκύμισε, η βουή της θάλασσας με νανούριζε, λες κι ήμουνα κανένας αφέντης. Σαν ξύπναγα, ο ήλιος είχε γύρει κατά το βασίλεμα και η δροσιά του πελάγου μου καθάριζε σαν καντήλι το πνεύμα μου. Ένιωθα κάποια καθαρή χαρά και αγάπη πολύ για τους ανθρώπους και για τα ζωντανά τα καημένα, και ευγνωμοσύνη για τον πατέρα μας που μας δόρισε τα ωραία της γης και της θάλασσας. Έπαιρνα ένα παλιό ψαλτήρι που το είχα μέσα σε ένα ντουλαπάκι κάτω από την πλώρη, κοντά στο εικόνισμα του Αη Νικόλα, και διάβαζα από μέσα και δάκρυζα. Το 15 Αύγουστο άκουγα την καμπάνα πέρα από το χωριό που καλούσε τους χριστιανούς για την παράκληση. Έκανα μια βόλτα απάνω στο βασίλειό μου. Η κάθε πέτρα, το κάθε χορτάρι, ο κάθε μέρμιγκας, η κάθε ακρίδα, σαν να με γνώριζε, σαν να μου μιλούσε. Άναβα ένα τσιγάρο, μάζευα τα καλάθια μου, τα συνεργά μου, τα πλούτη μου, τον υδρότα μου, τα βάζα μέσα στη βάρκα, έπαιρνα απάνω την άγκυρα, άνοιγα το πανί και καθόμουν στο τιμόνι. Ο αγέρας με κατρακυλούσε κατά το χωριό, δευτερόπριμα. Η χοντροκαμωμένη βάρκα μου έσκιζε το νερό σαν δελφίνι, λες κι ήμουν ακαβαλικεμένος απάνω σε κανένα φτερωτό άτι της χαλιμάς. Τώρα, πριν αρκετές δεκαετίες, δεν γνώριζαν και πολλά πράγματα για τα κακά του καπνίσματος, φίλοι ακροατές.
όχι ότι περιμένουμε από τον οποιονδήποτε να είναι τέλειο σε όλα, αλλά λέω ότι πολλοί άνθρωποι που δεν θα το περιμέναμε κάπνιζαν πριν μερικές δεκαετίες, ακριβώς γιατί θεωρούσαν ότι το τσιγάρο δεν κάνει και πολύ κακό. Για να μην πούμε ότι έκανε και καλό κατά την τότε αντίληψη. Φύση, ο θησαυρός του κόσμου. Τούτο το καλοκαίρι που πέρασε ήρθαν στην Ελλάδα περισσότεροι ξένοι από άλλες χρονιές. Έτυχε να γνωρίζουμε με κάποιους και παρατήρησα πως κάτι καταλάβαινε ο καθένας από την Ελλάδα. Περισσότερη σημασία είχε για μένα το τι ένιωσε ένας απλός ξένος και όχι ο τάδε καλλιτέχνης του κινηματογράφου ή η τάδε τραγουδίστρια που κάνανε την τιμή στην Ελλάδα να την επισκεφθούν. Λοιπόν, λίγο πολύ κάτι νιώθουνε οι κάθε φιλής άνθρωποι σα ζήσουνε λίγο καιρό στον τόπο μας. Ακόμα και οι πιο επιπόλαιοι και οι πιο κολλημένοι στον ευρωπαϊσμό τους, με τον καιρό αρχίζουνε και παίρνουνε μυρωδιά πως εδώ υπάρχει κάποιο πράγμα που δεν υπάρχει αλλού. Λένε πως τους αρέσει η Ελλάδα για τον ήλιο, για το φως, για το γαλανό ουρανό, για τη λαμπερή θάλασσα. Μα αυτά είναι τα εξωτερικά και πολλά από αυτά μπορεί να βρίσκονται και σε άλλους τόπους. Εκείνο που κρύβεται πίσω από την εξωτερική φυσική ομορφιά είναι κάποιο μυστηριώδες πράγμα που δίνει στον άνθρωπο μια λύτρωση, ένα ψυχικό ξεκούρασμα, ένα κέφι για τη ζωή, ένα είδος μακαριότητας. Με όλο το φως που λάμπει απάνω στην πλάση υπάρχει μέσα στη φύση της Ελλάδας ένα μυστήριο που δίνει μια θρησκευτική συγκίνηση στην ψυχή του ανθρώπου που δεν παραμορφώθηκε από τον πολιτισμό. Η λαρότητα, αγάπη, θέρμη και ανάπαυση της ψυχής, ενθουσιασμός που κρύβεται στα κατάβαθα του ανθρώπου, αυτά και άλλα τέτοια νιώθει όποιος έχει κεραίες για να πιάσει το μυστήριο που είπα. Εδώ, τα διάφορα φυσικά συστατικά είναι αρμονισμένα με τέτοιο τρόπο και έχουν τόση λεπτότητα και απλότητα που η φύση είναι σαν μια κιθάρα που οι κόρδες της είναι ευαίσθητες και στην πιο ελαφρή πνοή του ανέμου. Όποιος μετρά την ευτυχία και τη χαρά της ζωής με τα χοντροειδή μέτρα της υλικής καλοπέρασης, δεν θα καταλάβει τίποτα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πνεύμα και στα υλικά της. Η Ελλάδα είναι τα ασκητικά βουνά με τα ευωδιασμένα χαμόκλαδα που έχουν τη δροσιά ή τον ήλιο πάνω τους να λάμπουν σαν πολύτιμα πετράδια, χωρίς εκείνα τα πνιγερά δάση που μαυρίζουν και καταπλακώνουν τις βορεινές χώρες. Τα ρεά δεντράκια είναι σαν ανθρώποι που στέκονται στην πλαγιά ή που είναι καθιστοί σε ένα βράχο ή που κοίτουνται εξαπλωμένοι για να ξαποστάσουνε. Ο αγέρας τους έχει δώσει ένα σχέδιο εκφραστικό, σαν να είναι ανθρώποι, σαν να είναι ψυχές, ενώ σε εκείνες τις απέραντες και μονότονες χώρες το κάθε δέντρο μέσα στα δάση είναι σαν τον άνθρωπο που είναι χαμένος μέσα στο πλήθος, στη μερμηγκιά. Τα βουνά μας είναι και εκείνα σαν ζωντανά. Το ένα προβάλλει πίσω απ' το άλλο, σαν να σε κοιτάζουν από μακριά. Άλλο στέκεται όρθιο σαν τσοπάνος και κοιτάζει κατά την ανατολή, λες και τυρά τον ήλιο που βγαίνει. Άλλο είναι ξαπλωμένο με το ραχάτι του, έχοντας την πλάτη του γυρισμένη κατά το βορειά και στα πάγκια του αποσκεπάζει με το κορμί του κανένα μικρό χωριό ή 5-6 μαντριά και στρούγγιες. Άλλο πάλι σαν να είναι καθισμένο και κουκουλωμένο με την κάπα του και κοιτάζει το γαλανό πέλαγο, ενώ από πίσω του βρίσκεται ένα λαγκάδι γεμάτο πράσινα αμπέλια, σικές, ελιές. Έπερο έχει ένα ρημοκλήσι στη γυμνή κορφή του με ένα δεντράκι που το συντροφεύει στη μοναξιά του. Άλλο έχει ένα σταχτωμένο κάστρο σαν κορώνα στην κεφαλή του, χτίριο αρχαίο γεμάτο παραμυθένια πράγματα από τον καιρό των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών, των Φράγκων και των Τούρκων. Εκεί που περπατάς ανάμεσα σε δύο βουνά, άξαφνα στρίβοντας το μονοπάτι, φανερώνεται μονομιάς πίσω από ένα βράχο η θάλασσα, γαλανή και αφρισμένη, και η ερμήρα της έρχεται στη μύτη σου. Αντίκρι μακριά βλέπεις νησάκια, ξέρες,
κανένα καΐκι που αρμενίζει σαν να είναι γυαλοπούλι με τάσπρο φτερό του που πάει να κρυφτεί πίσω από τον κάβο. Ο σκήνος και τα αγριάγκα θα μυρίζουνε και η στιφή μυρωδιά τους ανακατεύεται με τον αρμυρόν αγέρα της θάλασσας. Τα γεράκι που καλάρει από το πέλαγο σουσουρίζει γλυκά στα κλαριά της γέρικης ελιάς που κάθισες από κάτω της για να ξαποστάσεις και να φας το σταρένιο ψωμί σου. Εσύ, ο φτωχός, είσαι μακάριος μέσα στα κρυφά πλούτη της φύσης, που δεν είναι σε θέση να τα δούνε και να τα χαρούνε οι ένδοξοι και οι πλούσιοι της γης. Αυτό είναι που λέγει το τροπάρι, την ταπεινώση τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Φύση σεμνή, φύση αγιασμένη. Έχει τη γεύση του σιταρένιου ψωμιού που μοσκοβολάσαν ψήνεται στο φούρνο του χωριού. Τι να τα κάνεις τα εξωτερικά πλούτη που έχουν οι μεγάλες πολιτείες της Ευρώπης, τα κρύα πάρκα που είναι καμωμένα με ταλφάδι, γραμματικές και σχολαστικά συντακτικά της επιστήμης των κήπων με την απελπιστική συμμετρία, με τους τεχνητούς βράχους και με τους ηλεκτρικούς γλώμπους. Όλα τα φυσικά κτίσματα στην Ελλάδα, γράφει πάντα ο Φώτης Κόντογλου στο ευλογημένο καταφύγιο, είναι στα μέτρα του ανθρώπου. Είναι σαν να γεννήκανε για αυτόν όλα, τα βουνά, οι θάλασσες, οι κόρφοι, τα μπουγάζια, τα νησιά, τα λαγκάδια, τα ποτάμια. Σ' άλλες χώρες η φύση παρουσιάζει ένα χάος που φοβερίζει τον άνθρωπο, χάος γεμάτο αντάρες, υγρασία, σκοτάδι, μούχλα. Σε ένα βιβλίο που έγραψα προχρόνια και που το ονόμασα Αστρολάβο, να τι έγραφα με πιο απλά λόγια για την ελληνική φύση. Δεν έχουμε εδώ στον τόπο μας βουνά τόσο ψηλά όσο είναι σε άλλες χώρες. Και με όλα τα αυτά, τα βουνά της Ελλάδας πολλές φορές φαντάζονται σαν πιο μεγαλόπρεπα και πιο ψηλά από εκείνα τα θεόρατα Ιμαλάγια της Ινδίας, επειδή τον περισσότερο καιρό ο αγέρας είναι καθαρός και κρουσταλιασμένος και τα δείχνει καθαρά, που θα ρεις πως είναι πέτρες κοιτάμενες στον κάμπο να τις αγγίξεις με το χέρι σου. Ενώ τα μεγάλα βουνά τα ζώνουν αντάρες και σύννεφα που τα κρύβουν ολοχρονείς από τα μάτια μας και έχουν πολύ μάκρος και πολλές κορφές που δεν είναι πια βουνά μονοκόμματα, αλλά ένα χάος αληθινό. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος να μπορεί να νιώσει ότι πράγμα είναι στα μέτρα του και στις δυνάμεις του πιο πολύ, παρά ότι είναι έξω πόσο φτάνει το μάτι του και πόσο αισθάνεται η καρδιά του. Το ίδιο είναι και ο Μέρμιγκας που τριγυρίζει γύρω από μια πέτρα και θαυμάζεται και λέγει μέσα του «Τι θεωρώ το βουνό είναι τούτο?» Γιατί εκείνη η πέτρα είναι σε αναλογία με τον πόη του, ενώ η γκιώνα και τα άγραφα είναι γι' αυτόν ακατανόητα και ούτε τα παίρνει είδηση επειδή δεν μπορεί να τα τυράξει και να τα θαυμάσει. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται και στη θάλασσα. Μοναχά πως ο ταξιδευτής, τραβώντας με το καράβι του πολλά μερόνυχτα, δίχως να βρει στεριά, τα χάνει και απορεί που βρίσκεται τόσο νερό, που λες πως δεν έχει άκρη και πάτο, επειδή στη θάλασσα δεν είναι μοναχά το μάτι που τον κάνει να θαυμάζει, μα και ο καιρός που περνά ως να βρει στεριά. Έχουνε να πούνε πως οι Έλληνες τραγουδήσανε και ιστορήσανε με πιότερο αίσθημα απ' άλλους τα φυσικά κτίσματα και δεν αφήσανε τίποτα να μην το στολίσουνε με τη φαντασία τους, είτε βουνό είτε θάλασσα, ποτάμια, νησιά, βρύσες, επειδή είναι μικρή η χώρα τους και η θάλασσα γεμάτη μπουγάζια και κόρφους και πλουμισμένη από πλήθος νησιά, λες και ήταν επίτηδες κανωμένα όλα τα φυσικά για τον άνθρωπο και αγαπημένα από αυτόν και όχι φοβερά και απέραντα που να τον τρομάζουνε και να τον βουβαίνουνε. Και τα παραστήσανε με σχέδιο ανθρώπινο, τις θάλασσες, τα ποτάμια, τα βουνά, τους ανέμους και όλα τα άλλα. Στα σημερινά τα χρόνια, οι άνθρωποι πετάνε στον ουρανό με τα αεροπλάνα και ταξιδεύουν με μεγάλη γρηγοράδα ώστε να έρχεται μια χώρα κοντά στην άλλη και φαίνεται η γη σαν ένα πορτοκάλι. Με τούτο, δεν θα πει πως ο κόσμος μίκρινε. Πολλά μυστήρια είναι ακόμα, πλήθος τόποι κρυμμένοι και μυστικοί. Και οι αρχαίες χώρες έχουν πράγματα που δεν ιστορηθήκανε, γιατί χιλιάδες χρόνια πατιούνται από ανθρώπους που χτίζουν ολοένα κτίρια, φτιάνουν καράβια και άλλα χειροτεχνήματα, πλέκουν ιστορίες που κάθε άνθρωπος μερακλής και περίεργος θέλει να τα μάθει. Η δική μας φύση είναι ήμερη. Οι θυμοί της περνάνε γρήγορα. Ο άνθρωπος, ζώντας ανάμεσά της, δεν νιώθει ποτέ απελπισία και ερημιά όπως άλλα μέρη. Όπου γυρίσει θα ρει πως
θα δει και θα ακούσει κάποια πλάσματα ζωντανά. Για τούτο οι αρχαίοι πλάσανε με τη φαντασία τους χίλια δυο τέτοια πλάσματα. Νεράιδες, τυχιά, άτυρους, πάνες, κένταυρους, άρπιες, τρίτονες, ξωθιές, γοργόνες που ζουνε τάχα κοντά στα ποτάμια και στις βρύσες, στις πηλιές, στα δέντρα, στη θάλασσα και ο λαός μας τα πιστεύει ακόμα. Και σήμερα, εκτός από αυτά τα στοιχιά, μιλά για τους ανέμους σαν να είναι ζωντανοί. Τον Βοριά τον λέγει στα τραγούδια του Κυρβοριά και Γεροβοριά. Οι τσοπαναρέοι λένε πως κάθεται με τη γριά τη μάνα του σε ένα παλάτι από όπου φαίνονται όλα τα μέρη της γης και που είναι χτισμένο απάνω σε κάτι βράχους που ζαλίζεται άνθρωπος να ανεβεί και στα μισά. Οι τσομπάνιδες λένε πως οι αγέριδες τρώνε ανθρώπους και πως κάθονται στις πηλιές στα πιο ψηλά βουνά. Σε κάποιες αγιογραφίες, κανομένες κατά τα 1700, βλέπει κανένας ζωγραφισμένος τους ανέμους με σχέδιο ανθρώπου να φυσάνε με ένα κέρατο κατά τη θάλασσα από τις τέσσερις μεριές. Είναι γραμμένα και τα ονόματά τους. Βορέας, Λεβάντες, Ζέφυρος, Νότος. Από τους τέσσερες, οι τρεις έχουν γενιάδα. Μοναχά ο Ζέφυρος δεν έχει, αλλά παριστάνεται σαν παλικαρόπουλο. Σε τέτοιες ζωγραφιές μέσα σε παλιές εκκλησιές παριστάνονται και οι βράχοι με πρόσωπο ανθρώπου. Οι σπηλιές έχουν πολλά μάτια απάνω στον πάσιμό τους, οι ποταμοί, ο Ιορδάνης, είναι σαν άνθρωποι που χύνουν νερό με ένα κανάτι και η θάλασσα παριστάνεται σαν μια νεράιδα με κορώνα στο κεφάλι καθισμένη απάνω σε ένα ψάρι. Πολλές φορές, στην κοίμηση της Παναγίας, τα σύννεφα που σηκώνουν τους Αποστόλους και τους πάνε στη Γεστημανή έχουν σχήμα άσπρων πουλιών με κεφάλι αϊτού. Όλη αυτή η ποιητική πνοή βρίσκεται μέσα στη βλογημένη φύση μας και αυτή ζέστανε τη φαντασία του λαού μας και τη στόλισε έμορφα και την πλούμησε όπως η κόρη κεντά και πλουμίζει το πανί στον αργαλιό της. Γι' αυτό πουθενά αλλού δεν υπάρχουν τα λαϊκά τραγούδια με τα οποία καταστόλισε ο λαός μας τη ζωή και την πλάση. Και αλίμονο εμείς οι προκομμένοι δεν τα θέλουμε. Αυτά τα ατίμητα διαμάντια, αλλά τα αλλάζουν με κάποιες ξένες ανοησίες. Στα τραγούδια μας όλα τα πλάσματα μιλάνε με ανθρωπινό αίσθημα, ακόμα και οι ανέστητες πέτρες, το χώμα, η αντάρα. Ο Διόσμος και ο Βασιλικός και τα ασπροκαριοφύλλη, αυτά τα τρία μαλώνανε το πιο μυρίζει κάλιο. Πετιέται το τριαντάφυλλο, το μοσκομυρουδάτο, σοπάστε βρωμολούδα και εσείς βρωμοβουτάνια, κι εγώ με το τριαντάφυλλο της άνοιξης στο λίδι, που τον χειμώνα κρύβομαι στη σαγκαθιά στη ρίζα, τον Μάη το μήνα φαίνομαι σε νιού γαμπρού κεφάλι, σε παντρεμένης γόνατας του κοριτσιού τον κόρφο, στη σκίδα στο προσκέφαλο βραδιάζω ξημερώνω. Αθάνατη Ελλάδα, τι θησαυρούς έχεις για όποιον σε νιώθει.
ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ταξιδεύουμε με τον Φώτη Κόντογλου και το ευλογημένο καταφύγιο νοερά στην Ελλάδα μιας παλιότερης εποχής. Εν μέρη χαμένης, κάπου μπορεί να την βρει και σήμερα ο ταξιδιώτης, όχι ο τουρίστας, ο ταξιδιώτης ο προσκυνητής, αλλά θέλει κάποια προσπάθεια και πολύ περισσότερη ευαισθησία από ό,τι παλιότερα. Το παλάτι μου και τα όνειρά μου. Τι είσαι πλούσιος, ο ενολίγο αναπαυόμενος. Τώρα που πρασινίσανε τα δέντρα, το καλύβι μας είναι πιο χαροποιό από τα πλουσιόσπιτα. Μπροστά έχει μια αυλή με πρασινάδα από τις δυο μεριές και σαν τα αντικρίσεις θα ρεις πως είναι ζωγραφιά. Κοντά στην πόρτα έχει μια καρυδιά, ένα δέντρο πυκνόφυλλο, παλικαρό δέντρο. Μοσκοβολάνε τα μεγάλα τα φύλλα του και ρίχνουνε απάνω στο καλύβι μια πράσινη δροσάτη αντιφεγγιά. Μυστήριο το περισκεπάζει, λες και είναι το δέντρο της Δοδόνης. Η πόρτα είναι χαμηλή, παλατόπορτα, σαν το παλάτι μας, και την έχει περιζωσμένη ένα φίδι μακρύ, σαν με τρεις οργές, αγκαθωτό, πράσινο, με κάτι φιδόπουλα που είναι φυτρωμένα στη ρίζα του. Ο παράδεισος δεν μπορεί να είναι δίχως φίδι, μα το δικό μας το φίδι είναι αθώο, άκακο, ασάλευτο, ειρηνικό, ένα δεντρένιο φίδι. Το παλάτι μας δεν είναι ψηλό παραπάνω από 1,5 μπόι και η μικρή καρδιά φαίνεται σαν κανένα βαοβάβ μπροστά του. Όλα μικρά, όλα ταπεινά. Τώρα το καλοκαίρι κάθομαι απ' έξω, περισκεπασμένος από την πρασινάδα και ραχατεύω. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν έχω μάταιες έγνοιες. Είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έχω. Τι χρειάζεται παραπάνω στον άνθρωπο? Μάλιστα πολλές φορές μου φαίνεται πως έχω πιο πολλά από όσα πρέπει. Ο πολύς ο κόσμος κάνει ότι κάνουν τα μερμήγκια που μαζεύουν περισσότερα από όσα τους χρειάζονται και το καλοκαίρι τα κουβαλάνε πάλι έξω από τη φωλιά τους και τα πετάνε. Μαζεύουν και οι άνθρωποι ένα σωρό πράγματα, μα δεν βρίσκουνε καιρό να τα χαρούνε γιατί όλο ένα μαζεύουνε. Και το κάθε πράγμα, για να το χαρείς, δεν φτάνει να το κοιτάζεις μονάχα έτσι αδιάφορα, παρά πρέπει να το περιεργαστείς σε κάθε ώρα, να το γνωρίσεις όπως γνωρίζεις έναν άνθρωπο, ώστε να πιάσεις να κουβεντιάζεις μαζί του και να τα αγαπήσεις. Αφού λοιπόν δεν τα αγαπάνε με γνώση οι άνθρωποι τα όσα έχουνε, τι τα μαζεύουνε, γι' αυτό λέω εγώ πως και αυτά τα λιγοστά πράγματα που είναι κοντά μου, αυτά τα φτωχά και τα ταπεινά, και αυτά μου φαίνονται πολλά για να τα κάνω δικά μου. Γιατί δικό σου είναι ένα πράγμα, όχι γιατί τα αγόρασες, είτε γιατί σου το δώσανε, είτε γιατί το φύτεψες, είτε γιατί το χτίσες, είτε γιατί το μεγάλωσες. Μα γίνεται δικό σου γιατί το ζέστανες με την καρδιά σου. Και εκείνο σου φανερώνει την ψυχή του και μιλά μαζί σου και τα αγαπάς και σε αγαπά. Αλλιώς δεν μπορεί άνθρωπος να κάνει δικό του τίποτα, αν λείπει τούτη η μυστική ανταπόκριση. Περπατάς στο δρόμο, περνάς έξω από τα περιβόλια και απολογείς λογής υποστατικά. Τίποτα από αυτά δεν είναι δικό σου. Όλα είναι αγορασμένα από τους άλλους. Κι όμως, εσύ τα νιώθεις και τα αγαπάς περισσότερο και μιλάς με τα δέντρα και με τα λουλούδια και εκείνα σου μιλάνε με κάποια γλώσσα που ίσως δεν την ξέρει αυτός που τα έχει αγορασμένα, για τούτο κατά βάθος είναι δικά σου. Και αυτά, σαν να σου γνέφουνε με αγάπη μέσα από τα κάγκελα και από τους τοίχους που τα έχουν κατακλειδωμένα οι άλλοι, δίχως να μπορούνε με τούτο οι δυστυχείς να τα κάνουν δικά τους, σαν τους γέρους που κλειδώνουν μάταια τις όμορφες γυναίκες τους. Λοιπόν, κι εγώ κάθομαι απ' έξω από το κουβούκλι μου που είναι σαν κελί κανενός ασκητή και δεν βαριέμαι ώρες των ωρών, ας είναι όλο το υποστατικό μου ίσα με μια γαϊδροκυλίστρα. Ο Μέριμιγκας με χαιρετά. Λογής-λογής μαμούδια περπατάνε απάνω στο χώμα, άλλα ανεβαίνουν στα δέντρα και τα πιο μικροκαμωμένα σεργενάνε απάνω στο χέρι μου. Το καθένα έχει το σουλούπι του. Πώς βγαίνουνε τόσα σχέδια από τα σπλάχνα του Θεού? Με τι φροντίδα και με τι αγάπη είναι όλα τεχνουργημένα? Και πόση αθωότητα έχουνε στο περπάτημά τους? Είναι σαν τα στραβοκάνικα παιδάκια που τρέχουνε τα κακόμοιρα μέσα σε αυτόν τον απέραντο κόσμο. Τα πουλάκια κρύβονται ντροπαλά μέσα στα κλονιά. Πόσο θα ήθελα να μην με φοβούνται? Κι όμως, πώς να τα κάνω να το πιστέψουνε πως τα αγαπώ, πως δεν είμαι θηρίο να τα σκοτώσω? Κοιτάζω τα λουλούδια. Είναι ζωντανά μυστήρια. Χρυσόμυγες, χρυσοβασιλιάδες και πεταλούδες πετάνε ανάμεσα στις πρασινάδες. Η γάτα μας κάθεται στο νίσκιο, χωμένη στα χορτάρια και παραφυλάγει. Φυλάγει το γατί της, ένα αξιαγάπητο τελώνιο που δεν μου αφήνει να ησυχάσω γιατί σκαλώνει απάνω μου και παίζει με το μολύβι που γράφω. Η αθωότητα που έχουν τα καημένα τα ζώα.
όλα τους είναι έμορφα, γιατί σ' ό,τι κάνουν δεν έχουν την προσποίηση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Όσοι δεν χάνουν τον καιρό τους με τέτοια μικρολογήματα θα με πούνε χασομέρι. Μα αυτοί είναι χασομέριδες, γιατί χάνουν τον καιρό τους και τη μέρα και τη νύχτα και εξοδεύουν τη ζωή τους κυνηγώντας πράγματα που δεν τους δίνουν αληθινή ευτυχία. Τι γαροφυρείτε άνθρωπος, κερδίσας τον κόσμον όλων, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς. Έρχονται στο παλάτι μας να μας δούνε κάμποσοι άνθρωποι λογιών-λογιών. Εγώ τους αποφεύγω, γιατί πολλοί από αυτούς είναι κούφιοι και έρχονται να μας δούνε από περιέργεια τι λογείς άνθρωποι είμαστε. Μα εγώ δεν είμαι κανένας ρινόκερος ή κανένας υποπόταμος για να έρχονται να με βλέπουνε. Κάποιοι από αυτούς είναι πλούσιοι, έχουνε παλάτια και αρχοντικά. Μας αν έρθουνε και κάτσουνε στο δικό μου το παλάτι, γυρίζουνε και λένε: «Τι ωραία που είναι εδώ πέρα». Έρχονται νευριασμένοι, ανήσυχοι, και σαν φύγουνε είναι ήσυχοι και ευχαριστημένοι. Η φτώχεια μας χαρίζει χαρά και ησυχία στους πλούσιους, γιατί τα δικά τους είναι αγορασμένα με λεφτά και είναι ξένα για δάφτους, επειδή εισαγοράζουν έγνοιες και σκοτούρες, ενώ η δική μου η φτώχεια είναι γλυκιά, επειδή το κάθε τι είναι δεμένο με την αγάπη και δεν έχει εκείνη την ψεύτικη σκηνοθεσία που τα κάνει όλα κρύα. Αχ, μοναχά εμείς οι φτωχοί ποιητές ξέρουνε πού πουλάνε αυτή τη θαυματουργή κόλλα που κολλά τον άνθρωπο με το κάθε τι που βρίσκεται γύρω του και που το κάνει αγαπημένο. Εξών από κάτι τέτοιους που δεν πολλοί έρχονται, γιατί τους αποφεύγω, έρχονται κάποιοι καλοί και απλοί άνθρωποι, φτωχοί σαν και εμένα, μα άνθρωποι με ουσία. Προχθές ήρθε να με δει ένας μυστήριος ευάχ θαλασσινός και πολύ ευχαριστήθηκα. Καθίσαμε κάτω από την καρυδιά και περάσαμε καλά, γιατί κουβεντιάζαμε και νόστιμα. Ήτανε πολυταξιδεμένος. Χάθηκε μέσα στη Σαχάρα, λίγο έλειψε να πεθάνει από τη δίψα. Ύστερα πήγε στο Κιλιμάντζαρο και εκεί πέρα ήρθε με τους αραπάδες ανάμεσα σε λιοντάρια και σε άλλα θηρία. Μου έφερε και 5-6 πεταλούδες δισεύρετες από χιλιάδες πεταλούδες που είχε μπαλσαμωμένες. Στην Μπομπάσα κάθισε 6 μήνες και ψάρευε με τους αραπάδες και άλλα πολλά. Ό,τι έλεγε, το έλεγε απλά και με αφέλεια, δίχως να θαρρεί πως είναι σπουδαία αυτά που πέρασε. Επειδή σε αγαπά πολύ το διάβασμα, κουβαλούσε μαζί του πάντα ένα κασόνι βιβλία. Στο Κιλιμάντζαρο έγραψε ένα βιβλίο για εκείνα τα μέρη. Τώρα μου είπε πως μεταφράζει τις περιπέτειες του Τηλέμαχου. Με άλλα λόγια, ήταν και αυτός ωραία ψυχούλα. Με την κουβέντα νύχτωσε και βγήκε το φεγγάρι και ο Σεβάκο Θαλασσινός ενθουσιάστηκε. Το φως του φεγγαριού περισκέπασε με μυστήριο τα σκυταριό του, τα δέντρα νόμιζες πως στάζανε υδράργυρο, το χώμα γίνηκε σαν ασημένιο. Πέσανε ίσκι μυστηριώδης, όλα είχαν γίνει αλόκοτα. Γύρω από την πόρτα το φίδι νόμιζες πως ζωντάνεψε και πως σιγοσφύριζε. Η καρδιά σαν να ήταν αφιονισμένη, τα φύλλα της στέκανε ασάλευτα ολότελα. Μοσκοβολιά πολύ έβγαινε από τα λουλούδια και από τα αγριοβότανα. Εκείνη την ώρα δεν ήταν η Μπομπάσα και η Σαχάρα και τα θηρία που μας μαγεύανε. Ήταν η θέρμη και η αγάπη που έσμιγε τις ψυχές μας. Επειδή δεν μοιαζόμαστε για κάποια πράγματα που ξεραίνουνε και στομώνουνε την ψυχή. Θες λεφτά, πέστα, θες φιλοδοξίες, θες μίσος, θες καυχισιά, με ένα λόγο κάθε λογής μικρολογία. Γι' αυτό και το φως του φεγγαριού και το σούρουπο των δέντρων και η μοσκοβολιά των λουλουδιών ταιριάζανε με την κατάνοιξή μας.
και η ομιλία μας ήταν σαν μυσταγωγία. Όλο που ζω παράμερα στο ερημητήρι μου, σαν να βρίσκομαι μακριά από την Αθήνα, ωστόσο τώρα που καλοκαιρεύει πεθύμισε να φύγω μακριά, να πάγω κατά τη θάλασσα, να κρυφτώ, να μην με ξέρει κανένας, να ξεχαστώ σαν να είμαι πεθαμένος. Πόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν τον ξέρει κανένας, αν γνώριζε την ευτυχία του. Πόσο ζουλεύω κάτι ανθρώπους όπου ζουν σε κάποια μέρη που δεν τα βάζει κανένας στο νου του και που κανένας δεν μαθαίνει αν ζουνε ή αν πεθάνανε. Τους συλλογίζομαι και ξεκουράζομαι. Καλότυχος ο άνθρωπος που κατάλαβε από νωρίς πως όποιος ζει με πολλές έγνοιες είναι δυστυχισμένος και πως όποιος ζει κρυφά, δίχως να τον ξέρουν οι άλλοι, αυτός είναι ευλογημένος. Ας είναι φτωχός, ας είναι στεναχωρημένη η ζωή του, πάντα έχει ένα μεγάλο κέρδος ο τέτοιος άνθρωπος. Γλιτώνει από πολλά φαρμάκια. Γι' αυτό θέλω κι εγώ να πάγω σε ένα μέρος που να μην το θυμάται κανένας, να ξεχαστώ κι εγώ σαν να μην υπάρχω. Πώς κάθεται κανένας μέσα σε ένα σπίτι που είναι ασκούπιστο και ακατάστατο και φεύγει από εκείνο το σπίτι και βρίσκεται σε ένα όμορφο κιόσκι, καθαρό και στολισμένο με περικοκλάδες, είτε πως είναι ένα καράβι που είναι ζαλισμένο από τη θαλασσοταραχή και από το μουγκριτό του πελάγου και μετά πολλά μπαίνει σε ένα λιμάνι ήσυχο και μπονατσάτο και ξεκουράζεται. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που γλιτώνει από τις πολλές έγνοιες που είναι μπερδεμένος και τραβά και πηγαίνει σε έναν τόπο που δεν βρίσκονται πολλοί άνθρωποι και οι άλλοι που τον ξέρανε τον χάνουνε και δεν γνωρίζουν αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Να κάθεσαι λοιπόν σε ένα ακροθαλάσσι, να μην βλέπεις πονηρό κόσμο, να κάνεις το σταυρό σου και να λες δόξα σου ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες να μην βλέπω και να μην ακούγω τίποτα από όσα γίνονται στον κόσμο και να μην με ξέρει κανένας άλλος παρά μονάχα εσύ. Ο ήλιος θα βγαίνει και θα τον καλημερίζω σαν ένα φίλος μου και το βράδυ πάλι θα βουτάω στο πέλαγο και θα τον καληνυχτήσω. Θα τσαπίζω τα λάχανα, θα φροντίζω τα δεντρικά μου, θα έχω λίγα ζωντανά και μια βάρκα πισωμένη, να ψαρεύω και να παίρνω καμιά κοντινή βόλτα. Θα αγαπώ το κάθε τι, τα βράχια, τα βότσαλα της ακρογιαλιάς, τις αρμυρίθρες, τα χορτάρια, τα ζωντανά, τα δέντρα, τον κάβουρο που κάθεται κάτω από την πέτρα. Όλα τούτα τα πλάσματα είναι καλά και κανένα δεν φοβάμαι παρά εκτός τον άνθρωπο. Αχ, πώς κατάντησε αυτό το γένος που το έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωσιν αυτού. Πώς παραμορφώνεται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα. Ταραχή, ανακάτεμα, ακατάπαυστη αγωνία, θυμός, αλαζονία, ασέβεια, βλαστήμια, φιλοδοξία, ψευτοπαρηγόργιες, όλα τούτα θα βρίσκονται μακριά μου. Αυτή τη μαύρη την αντάρα θα μου την κρύβει η δροσερή και η απλή γραμμή του πελάγου. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Πάρα πολύ ωραία. Αρκετά για σήμερα. Αρκετά το λέει η ώρα, αλλιώς θα διαβάζαμε ακόμη άλλο τόσο τουλάχιστον. Θα το κάνουμε όμως στην επόμενη εκπομπή μας. Πρώτο ο Θεός. Φώτης Κόντογλου, ευλογημένο καταφύγιο και δώσα Κρήτας. Ένα παλιό κλασικό βιβλίο για την ελληνική φύση, την ελληνική παράδοση και την ορθοδοξία μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για την παρέα φίλοι ακροατές. Μένετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και για το ακόλουθο πρόγραμμα. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, σημειώσεις από την Ερημιά του Θεού. Ένα βιβλίο για όσα ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε ως χριστιανοί και ως θεσμική εκκλησία την περίοδο της πανδημίας. Με ύφος νυφάλιο και λόγο τολμηρό, ο συγγραφέας αναμετράται με όσα η κρίση της πανδημίας ανέσυρε στο προσκήνιο από τον εκκλησιαστικό βυθό. Η απουσία λειτουργικής ζωής μας έθεσε ξαφνικά σε μια ερημιά. Πόσο έτοιμοι ήμασταν για αυτήν, Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου.